περιττό να ασχολούμαστε, να χλεβάζουμε. Μα να... δεν το συζητάω αυτό τώρα. Έτσι, γιατί να ασχολούμαστε με ένα άντρα. Δηλαδή, γενικά. Πόσο ακριβώς. Πολύ πόσο πιο μια γυναίκα σε είδα και γενικά με την εμφάνιση, ρε παιδί μου. Γιατί εσύ δεν είπε ποτέ, γεια σα, θέλω να είμαι μοντέλο. Γιατί η Βικτόρια Σίκρετ, α πούμε, και είπε άλλο καλά, μην πα γιατί τα άλλα είναι λίγο πιο λεπτά τα μοντέλα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε είδα που αντέδρασε κι εσύ παράξενα. Εμένα ήταν μια αφορμή αυτό, γιατί αυτό έχει βγει και στο παρελθόν. Γι' αυτό και γενίκευσα και δεν ήταν στοχοποιημένη αρχικά. Και στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με τα κιλά τη ίση και διάφοροι άνθρωποι του χώρου. Οπότε κάποια στιγμή θεώρησα ότι πρέπει να τοποθετηθώ και σε σχέση με τη γυναίκα μου, γιατί στεναχωρέθηκε πολύ. Στεναχωρέθηκε. Ναι, ναι, φυσικά. Κάθε φορά στεναχωριέται όταν γίνεται αυτό. Και γιατί το θεώρησα και εγώ σωστό απέναντι και σε άλλα παιδιά ή σε γυναίκες που ακολουθούν και εμένα ή εκτιμούν εμένα. Και... Να πούμε ότι σε τηλεοπτική εκπομπή πρωινή, αν δεν κάνω λάθος, στο Happy Day ήτανε. Ναι, έγινε τέλος πάντων ένας σχολιασμός, ο οποίος ήταν, νομίζω ήταν λίγο ατυχές γενικά πάνω στο θέμα. Απάντησα και εγώ με έναν τρόπο, με αφορμή αυτό, όχι προς αυτό. Τέλος πάντων το θέμα μετά παρακτράπηκε αρκετά, δεν έχω καταλάβει γιατί. Και έκλεισε και θα ήθελα να κλείσει έτσι όπως έπρεπε να κλείσει, γιατί ο καθένας είπε αυτά που μπορεί να πει με τον τρόπο που ήθελε να δει. Δεν το σχολιάσαν ότι δεν είχαν κάτι αρνητικό να πούνε τα παιδιά εκεί. Δεν έκλεισε το θέμα, δεν ζητήσανε συγγνώμη ότι δεν θέλανε κάτι να νιώσει άσχημα εσείς για τα κιλά της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν νομίζω ότι είχαν τέτοια διάθεση και αργότερα και η Σταματίνα προσπάθησε να το χειριστεί αυτό με έναν τρόπο. Απλά νομίζω ότι μετά ξέφυγε, δεν ξέρω, το πήραν λίγο πιο προσωπικά κάποιοι που δεν χρειάστηκε. Εμείς του πάνελ. Ναι, μάλιστα. Οπότε το θέμα τοποθέτηκε σε ένα άλλο επίπεδο μετά. Μάλιστα. Και έκλεισε εκεί και θέλω να κλείσει εκεί. Γιατί ότι... μετά αρχίσουμε να μπαίνουμε σε, ναι, σε κουτσομπολιό και σε ξεκατίνιασμα και αυτά δεν είναι. Συμφωνώ. Υπάρχουν μερικοί, επειδή τη Σταματίνα τη συμπαθώ ιδιαίτερα και αρκετό κόσμο από εκεί, από την εκπομπή. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιοι παρουσιαστές που τρελαίνονται για τέτοιες αψιμαχίες, τρελαίνονται για τέτοιους. Πάντα υπήρχε αυτό στην τηλεόραση. Τέτοιους δυναμίτες για να ανατινάζεται λίγο κάτι, να υπάρχει κάτι έφλεκτο για να υπάρχει θέμα συζήτηση. Καλό θα είναι να κρίνουμε κάποιον από τη δουλειά του και εκεί. Ναι. Να βλέπουμε τι πρέπει να κάνει για τη δουλειά του και να τον κρίνουμε γι' αυτό, και αυτό είναι θεμητό. Εγώ θα ήθελα να κλείσω αυτή την κουβέντα με το ότι Σύση πάει πάρα πολύ καλά στην καινούργια της εκπομπή. Σύση μου, να είσαι καλά. Εύχομαι να τα πούμε.